Κύριε Πετρίδη, κύριε Πετρίδη, με αυτά που ακούσατε τώρα, μπορείτε να κάνετε μια έρευνα ή πρέπει να σας το στείλει γραπτός κάποιος? Επειδή δεν παρακολούθησα από την αρχή, πρέπει να πούμε ότι και ο ΑΗ και ο ΚΙΠΗ, κυρία Αγαπητού, το γνωρίσετε, είναι ελεγχόμενοι οργανισμοί από την ελεγκτική υπηρεσία. Ωραία. Έχουμε ιδιωτικά νοσηλευτήρια ενταγμένα στο ΓΕΣΥ που δεν μπορούν να προσφέρουν, δεν ξέρω αν είναι και άλλα, λέω και εγώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες οι οποίες θα έπρεπε να παρέχονται στους ασθενείς. Αλλά το πιο τραγικό είναι ότι το Υπουργείο της Υγείας δεν έχει καθορίσει κριτήρια πριν να ενταχθούν κάποιοι στο σύστημα. Άρα, να πάμε και παρακάτω. Ενώ, καταλαβαίνετε. Μιλάτε για ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Ναι. Σίγουρα είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε και με τον ΟΑΗ. Ναι, αυτό λέω. Ο ΟΑΗ και η Υπουργείο Υγείας, αντιλαμβάνομαι. Αν πρέπει το Υπουργείο ακόμη να ετοιμάσει τα κριτήρια που θα είχαν τα... Υπάρχουν κριτήρια, έχετε αντιληφθεί εσείς ότι υπάρχουν κριτήρια και είναι περιοριστικά? Όχι, δεν υπάρχουν κριτήρια. Ενορίσαμε ότι πρέπει να είσαι... Πρέπει να είσαι έναν 72, μελαχρινός. Δεν υπάρχουν ενώ αυτά. Όχι. Είναι κενό. Εντάξει, μη γελάτε. Απλώς έπρεπε να κάνω κάτι. Να πω κάτι. Ωραία. Πάμε στα θέματα του ΑΚΑΜ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή πήγαν εκεί οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και έχουμε κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες υποστηρίζουν οι ίδιοι άνθρωποι ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να γίνουν. Τις έχετε υπόψη, θα δείξουμε τώρα. Πού βρίσκεται? Τις έχουμε υπόψη μας, τις βλέπουμε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και από άλλους χρήστες του διαδικτύου και από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Πήγαμε και επί τόπου, πρέπει να σας πω, κυρία Αγαπητού, ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής, με ένα διευθυντή ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, την Τετάρτη, πριν από μια εβδομάδα, πριν από 10 μέρες, την Τετάρτη 8/11, πήγαμε επί τόπου, ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής, σας λέω, επισκέφτηκε τα έργα και εκ πρώτης όψεως προκύπτουν πάρα πολύ σοβαρά ερωτηματικά, τα οποία έχουν δώσει άμεσα οδηγίες στα αρμόδια παραστήματα της ελεγκτικής υπηρεσίας να τις διερευνήσουν. Τι θα δούμε? Θα δούμε, ως Ευαγγέλιο θα έχουμε την ειδική οικολογική αξιολόγηση για την χερσόνησο του ΑΚΑΜΑ και θα συγκρίνουμε αυτή την ειδική οικολογική αξιολόγηση με τους όρους εντολής του μελετητή του οδικού δικτύου, γιατί για να γίνει αυτή τροποποίηση, βελτιστοποίηση του οδικού δικτύου, πήγαμε ως κράτος σε κάποιο μελετητή για να μας πει αυτός ο μελετητής τι πρέπει να κάνουμε και να ετοιμάσει σχέδια οδοποίησης. Θα πάρουμε τα σχέδια οδοποίησης που παρέδωσε τελικά ο μελετητής και τα οποία μπήκαν, περιλήφθησαν στα έγγραφα του διαγωνισμού που βγήκαμε ως Δημοκρατία για να κατασκευαστεί το έργο βελτιστοποίησης των δρόμων ή του οδικού δικτύου. Και τελικά αυτό που κατασκευάζεται, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, φαίνεται ότι υπάρχει θέμα. Θα το δούμε, κυρία Αγαπητού, όπως όλα τα θέματα με την πάσα σοβαρότητα που μας διακατέχει, ειδικά σε αυτά τα θέματα περιβαλλοντικής φύσεως. Ναι. Οι συνάδελφοι έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ και έχουν αποκτήσει μια εξαιρετική τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα της διαχείρισης, αφενός, και το άλλο τμήμα της ελεγκτικής υπηρεσίας που ασχολείται με δημόσιες συμβάσεις έχουν και αυτή μια τεράστια εμπειρία σε θέματα διαχείρισης. Το κομμάτι το δικό σας θα το δούμε και παράλληλα περιμένουμε και τη μελέτη που κάνει η υπηρεσία περιβάλλοντος, η οποία... Κάνει με υπηρεσία περιβάλλοντος τι ακριβώς, το ίδιο που κάνετε κι εσείς? Έπιασε άλλον κομμάτι την υπηρεσία περιβάλλοντος ή δεν ξέρετε? Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε πάντως ότι και το τμήμα περιβάλλοντος είναι ελεγχόμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας, κυρία Αγαπητού. Σωστό. Και πρέπει να πούμε ότι ενημερωθήκαμε ότι πριν να πάμε εμείς θα πήγαιναν και εκείνοι επί τόπου. Ναι. Μάθαμε ότι πήγαν επί τόπου. Ναι. Θα τους ρωτήσουμε. Πήγατε, τα είδατε,
είστε εντάξει με αυτό που είδατε? Αφού κάνουν μελέτη, δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε στο του τμήματος περιβάλλοντος η μελέτη. Κάνουν και εκείνη έρευνα. Άρα τα κάνετε παράλληλα έρευνες. Ωστόσο, το τμήμα περιβάλλοντος το ελέγχετε εσείς για να δει. Ελέγχετε, είναι κάτω από την δικιά σας την ομπρέλα. Σας λέω, ήδη θα στείλουμε επιστολές στο τμήμα περιβάλλοντος για να τους ρωτήσουμε τη δική τους τοποθέτηση. Είναι ελεγχόμενο το τμήμα περιβάλλοντος γενικότερα, αλλά και για αυτό το θέμα που ακάμε. Πιστεύετε ότι θα έχουμε κάποιον αποτέλεσμα πότε της έρευνας σας? Είναι έρευνα που τρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παράλληλη έρευνα, σας είπα, και για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και για θέματα δημόσιας σύμβασης. Έχουμε αντιληφθεί και το αντιληφθήκαμε από την εκπομπή της αγαπητής σας συναδέλφου της Κάτιας της Σάβα, ότι θα μας καλέσει και ο κύριος Θεοπέμπτου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος την ερχόμενη Τετάρτη. Έχω πει ότι δεν θα έχουμε έκθεση έτοιμη την επόμενη Τετάρτη, κύριε Αγαπητού, αλλά ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας και μας το ζητήσουν οι βουλευτές, θα το, θα το παρουσιάσουμε ενώπιον. Μάλιστα, αλλά ναι, υπάρχουν θέματα. Έχει πάει επί τόπου ο Γενικός Ελεγκτής και είδε σε πάρα πολλά σημεία 10 μέτρα πλάτος. Και είναι ένα θέμα, τι κάνει ο επιβλέπων μηχανικός? Αφού ο Υπουργός Γεωργίας δεν είδε κάτι. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του Υπουργείου Γεωργίας, κυρία Αγαπητού. Μιλάω εκ μέρους της Ελεκτικής Υπηρεσίας. Μάλιστα. Έχουμε δει, και μάλιστα έχουμε δει και από τα σχέδια που έχουν δοθεί, ότι έχει σε κάποιους δρόμους έκαναν και παρόδιους χώρους στάθμευσης. Και το συνολικό πλάτος είναι γύρω στα 10 μέτρα. Άρα ήδη έχουμε και χώρους στάθμευσης, γιατί έτσι ήταν αρχικά σχεδιασμένο ότι έπρεπε να γίνει. Θα το δούμε. Όντως, μέσα στη μελέτη λέει ότι σε κάποια σημεία μπορεί να γίνουν κάποιες διευθετήσεις σε σημεία ενδιαφέροντος, δηλαδή πηγαίνεις με τα αυτοκίνητα. Για τον κόσμο να παρκάρεις κάπου. Σωστό, σωστό. Εντάξει, θα το δούμε. Κάπου να παρκάρεις, όχι κάπου να κάνεις κηλικείο, έτσι. Άρα είναι και αυτό, θα το δούμε και αυτό. Ναι, ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, κύριε Πετρίδη. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης,